Χαίρετε, 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 Χριστός Ανέστη. Είναι Τετάρτη 5 Μαΐου σήμερα 2021. Επιβίωσα τα γενέθλια μου ευτυχώς. Φοράω τα γυαλιά που μου έκανε δώρο η κουμπάρα και πραγματικά βλέπω τον κόσμο πιο φωτεινό. Δεν ξέρω τι είναι αυτά τα γυαλιά. Polaroid την έμαρκα. Θα μου εξήγησε Κυριακή ότι δείχνουν πιο φωτεινό τον κόσμο. Όντως, το δείχνουν πιο φωτεινό. Δεν είναι όπως τα συνήθη γυαλιά ηλίου που όταν τα φοράς σκοτεινιάζει μπροστά σου, γίνεται πιο φωτεινό. Λοιπόν, επειδή απόψε το vlog μας δεν είναι κανονικό vlog, είναι πολύ ενδιαφέρον όμως και μην το χάσετε. Το γυρίσαμε χθες το μεσημέρι μαζί με τη δόκτωρα Κατερίνα Καουρή, που είναι μια πολύ καλή μου φίλη, παιδική μου φίλη. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα η Κατερίνα και επιστήμονας, στο οποίο απόψινό βίντεο που θα βγει στις 8 θα μας μιλήσει η Κατερίνα για τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, τις εφαρμογές του μαθηματικού στη ζωή μας. Τις έχω κάνει προς το δεύτερο μισό της συνέντευξης που κάναμε χθες μέσω Skype και ερωτήματα σε σχέση με τα εφαρμοσμένα μαθηματικά και τις ερωτικές σχέσεις. Και επίσης είναι και μια ευκαιρία να γνωρίσετε την Κατερίνα, και στην περιγραφή του βίντεο που θα βγει 8 έχει και άλλες πληροφορίες πέρα από το βιογραφικό της Κατερίνας που το έχω βάλει εκεί. Έχει και ένα βίντεο που έχει κάνει η Κατερίνα, το οποίο έχει σχεδόν 4 εκατομμύρια θεάσεις στο YouTube. Ένα βίντεο που έχει κάνει η Κατερίνα για τα επιρχητικά αεροπλάνα. Δεν μπορώ να το έχω δει, αλλά δεν ξέρω να το εξηγήσω. Θα το δείτε εσείς. Και έχει επίσης και ένα σύνδεσμο για το πώς μπορείτε να ψηφίσετε την Κατερίνα, όσοι θέλετε, και σας συστήνω να θέλετε, για το βραβείο Καινοτομία για τα βραβεία γυναίκες της χρονιάς 2021. Λοιπόν, επειδή είναι συνεντευξιακό το απόψινο το vlog, τώρα που βρήκα μισή ώρα χωρίς παιδιά και χωρίς κοιλιά να πάω μέχρι το σούπερ μάρκετ. Τώρα που βγήκα για το σούπερ μάρκετ, λοιπόν, έτσι για λίγα λεπτά, είπα να συζητήσω ένα θέμα μαζί σας, το οποίο ίσως να σας αφορά. Το έχω στο μυαλό μου όλη μέρα χθες και προχθές, και το Πάσχα το έχω στο μυαλό μου. Μήπως είμαι εσωστρεφής τύπος τελικά? Μήπως είμαι ένας κοινωνικός εξωστρεφής τύπος, αυτό που οι Ιγγλέζοι λένε social introvert? Εξωστρεφής είναι ο άνθρωπος ο οποίος αρέσκεται να βρίσκεται συνεχώς παρέα με άλλους ανθρώπους, του αρέσει να βρίσκεται μέσα σε παρέες, μέσα σε ομάδες, του αρέσει ο θόρυβος πολλών ανθρώπων που μιλάνε μαζί, του αρέσει η ανησυχία, του αρέσουν τα πάρτι, του αρέσουν οι έξοδοι, του αρέσει γενικά να βρίσκεται μαζί με κόσμο και να επικοινωνεί με άλλους ανθρώπους. Και στους εξωστρεφείς ανθρώπους συνήθως δεν αρέσει να είναι μόνοι τους. Τώρα, ο ορισμός εξωστρεφής περιγράφει μια συμπεριφορά. Μια συμπεριφορά κάποιου ανθρώπου, ο οποίος επιδιώκει την παρέα άλλων ανθρώπων, επιδιώκει να επικοινωνεί με άλλους ανθρώπους, επιδιώκει να έχει επαφές με άλλους ανθρώπους. Ενώ στον αντίποδα, ο εξωστρεφής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προτιμά να κάνει παρέα με τον εαυτό του παρά με άλλους ανθρώπους, του αρέσει η ησυχία, του αρέσει να μην έχει πολύ κόσμο γύρω του, αν είναι δυνατόν και καθόλου και κανέναν. Και είναι άνθρωποι εσωστρεφείς, οι οποίοι απολαμβάνουν ή απολαμβάνουμε να παρακολουθούν μόνοι τους κάτι στην τηλεόραση, να κάνουν μια βόλτα μόνοι τους, να κάνουν μια μοναχική εργασία, να είναι δημιουργικοί μέσα στο δικό τους κόσμο, μέσα στην ησυχία. Εγώ από τον καιρό που ήμουν μικρή, θυμάμαι ότι επιδίωκα πάρα πολύ την επαφή με τους άλλους ανθρώπους. Γενικά ήμουν ένα χαρούμενο παιδάκι, το οποίο πιάνα κουβέντα με τους πάντες. Όποιος ερχόταν στο σπίτι μας, θα πήγαινα να μιλήσω, να ρωτήσω διάφορα πράγματα. Και πολύ συχνά οι γονείς μου με έδιωχναν από τις παρέες τους και έλεγαν: αυτές είναι κουβέντες για μεγάλους, φύγε εσύ από εδώ. Και θυμάμαι ότι δυσκολευόμουν να περνάω χρόνο μόνη μου. Και θυμάμαι ότι στην εφηβεία προσπαθούσα να μάθω να είμαι καλά μόνη μου. Δηλαδή πήγαινα επίτηδες μεγάλους περιπατούς μόνη μου, ονειροπολούσα, έπαιζα πιάνο πολλή ώρα μόνη μου, διάβαζα τα μαθήματά μου, δηλαδή για το μάθημα του πιάνου, διάβαζα τα μαθήματά μου, διάβαζα άλλα βιβλία. Και γενικά ήθελα να έχω παρέες. Είχα και παράπονο ότι δεν ήμουν ιδιαίτερα αποδεκτή από τις παρέες, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ήμουν και η μέση έφηβος, ήμουν ένα παράξενο παιδί. Όπως και να έχει, το πάλεψα στην εφηβεία για να αντέξω τη μοναξιά. Και θυμάμαι και όταν πήγαινα κατασκήνωση, όταν πήγαινα στα ιδιαίτερα μαθήματα, όταν πήγαινα στο κατηχητικό, χαιρόμουν που έβρισκα άλλους ανθρώπους και γενικότερα προσπαθούσα να είμαι αποδεκτή από τους άλλους και ένιωθα ότι αν παίρνω ενέργεια από άλλους ανθρώπους, αν παίρνω προσοχή και σημασία από άλλους ανθρώπους, θα νιώθω καλά.
Τώρα μεγάλη όπως είμαι, στα 46, πλέον είμαι 46 και μπορώ να το λέω και να μην μου λέτε «Αχ, δεν έγινες ακόμη 46». Ναι, έγινα χθες και ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας και όλες τις ευχές. Πάρα πολύ, ακόμη δεν τους έχω ευχαριστήσει όλους προσωπικά, ευχαριστώ. Τώρα που είμαι 46 χρόνων, τολμώ να παραδεχτώ στον ίδιο μου τον εαυτό ότι είμαι εσωστρεφής. Ότι προτιμώ τη μοναχικότητα, ότι προτιμώ την ησυχία από τις μεγάλες παρέες, από τον πολύ κόσμο, από την αναστάτωση του να έχεις επαφή με πολλούς ανθρώπους. Ξέρω ότι αυτό σε εσάς που με γνωρίζετε εδώ από το κανάλι θα φανεί απίστευτο. Αποκλείεται να είσαι εσωστρεφής. Αποκλείεται, αφού βγαίνεις κάθε μέρα στο YouTube. Κάποιες χιλιάδες άνθρωποι βλέπουν καθημερινά τα βίντεό σου. Πώς είσαι εσύ εσωστρεφής? Κι όμως είμαι. Και απολαμβάνω να είμαι μόνη μου. Και επειδή χθες μια κυρία έγραψε ένα σχόλιο κάτω από τη φωτογραφία, δεν θυμάμαι, τη φωτογραφία που έβαλα στο Facebook, τη φωτογραφία που έβαλα στην κοινότητα στο YouTube, γιατί έχω βάλει φωτογραφία με το, για τα γενέθλιά μου και εκείνο το κείμενο που έγραψα που σας άρεσε, μου λέει, θέλω να σε ρωτήσω, στην ανάγκαμψή σου μετά από την περσινή τραγωδία, σε βοήθησε το γεγονός ότι είσαι μαζί με τα παιδιά σου ή όχι? Και της απάντησα ειλικρινέστατα, το γεγονός να είμαι μαζί με τα παιδιά με κουράζει. Όχι ότι δεν αγαπώ τα παιδιά μου και δεν τα θέλω στη ζωή μου, αλλά η αλήθεια να λέγεται, ειδικά τους τελευταίους 2 μήνες που έχω επιστρέψει στην Κύπρο και λόγω καραντίνας είμαστε οικογενειακά, η Κυριακή μένει καθημερινά μαζί μου και ο Λάζαρος έρχεται συνήθως στα Σαββατοκύριακα, όσο και πολύ που αγαπάω τα παιδιά μου και χαίρομαι να τους βλέπω, αυτό το να είμαστε όλοι μαζί μέσα στο σπίτι, το να μην έχω το σαλόνι μόνο στη διάθεσή μου, την ώρα που κοιμάμαι να μπορεί να ξυπνήσει κάποιος άλλος πιο νωρίς και να βγει και το κουτάβι έξω και να ξυπνήσω, ολάκι. Όλα αυτά μου έχουν ταράξει το νευρικό μου σύστημα. Και χθες για τα γενέθλιά μου, τα παιδιά αποφάσισαν από μόνοι τους να έρθουν, να με δουν, να μου φέρουν και την τούρτα με στέβια, όσοι είδατε χθες το live την έχετε δει. Και μου είπαν, ήρθαμε να μείνεις μόνη σου στα γενέθλιά σου. Εν τω μεταξύ, εγώ σκεφτόμουν ότι αν ήμουν μόνη στα γενέθλιά μου θα τα περνούσα καλύτερα. Όχι ότι δεν τους θέλω και δεν τους αγαπώ, αλλά άμα είμαι μόνη μου και άμα είμαι ήσυχη και άμα ο μόνος ήχος που ακούω είναι οι σκέψεις μου ή η τηλεόραση, αν έχω ανοιχτή την τηλεόραση και παρακολουθώ κάτι, ή το ραδιόφωνο αν ακούω κάτι, ή ένα βίντεο στο YouTube παρακολουθώ, ή και η ησυχία, η πλήρης ησυχία, είμαι πολύ καλύτερα παρά αν έχει πολλούς ανθρώπους γύρω μου. Αναστατώνομαι από την κοσμοσυρροή, από τα πολλά πλήθη. Γι' αυτό και στο live μερικές φορές το κάνω, το γουστάρω, το απολαμβάνω το live, γιατί είπαμε ότι είμαι social introvert, είμαι κοινωνική εξωστρεφής, μπορώ να είμαι κοινωνική σε κοινωνικές συνθήκες, αλλά στις 2 ώρες ας πούμε αρχίζω και δεν αντέχω. Όχι ότι δεν σας αγαπώ ή δεν θέλω να επικοινωνούμε, απλώς είμαι αυτό που λένε οι Εγγλέζοι overwhelmed. Overwhelmed σημαίνει νιώθεις πνιγμένος από πάρα πολύ ενέργεια, θα έλεγα, από πολλά ερεθίσματα. Φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι είμαστε ευαίσθητοι, έχουμε κάνει βίντεο για την ευαισθησία, την ψυχική ευαισθησία, και δεν μπορούμε να μην αναλύσουμε όλα τα ερεθίσματα που φτάνουν στα μάτια μας, στα αυτιά μας, στην αντίληψή μας. Οπότε οτιδήποτε λέγεται γύρω μας, οτιδήποτε γίνεται γύρω μας, το προσέχουμε, το προσλαμβάνουμε και έχουμε αντιδράσεις σε αυτό. Οπότε όσο πιο πολλοί άνθρωποι είναι γύρω, όσο πιο μεγάλη βαβούρα γίνεται, τόσο περισσότερο αναστατωνόμαστε. Και αυτό το έχω προσέξει και στο σκυλί. Είδατε το Λάκι χθες το βράδυ στο live που ήταν η Αγριούλης. Κάποιος είπε βγήκε από το Λάκι ο Δρακουλάκης. Ο Λάκης έγινε Δρακουλάκης. Ο Λάκης είναι έτσι όταν έχει κόσμο στο σπίτι. Προφανώς είναι και το σκυλί ευαίσθητο. Παίρνει πολλές ενέργειες, νιώθει ότι μιλάει ο ένας, μιλάει ο άλλος, λέει το ένα, λέει το άλλο. Και προσπαθώντας να τα αποκρυπτογραφήσει με τον τρόπο που τα σκυλιά προφανώς αποκρυπτογραφούν τα συναισθήματά τους, αναστατώνεται και αυτός ο μικρούλης. Ενώ χθες το βράδυ, μετά που πήγαν όλοι για ύπνο και ήμασταν μόνοι μας, κάθισε δίπλα μου στον καναπέ ο Λάκης ένας κύριος. Ευγενέστατος, ηρεμότατος, κοιμήθηκε μια χαρά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Όπως ακριβώς και εγώ, άμα είμαι μόνη μου, είμαι ο καλύτερος άνθρωπος. Μη μου πεις για παρέα. Συνεχίζω. Κάναμε τα ψώνια. Και συνεχίζοντας από εκεί που έχω μείνει, όταν πάω κάπου, η καλύτερη μου είναι να είμαι μόνη μου.
Για παράδειγμα, να πάω ένα ταξίδι μόνη μου, να πάω μια εκδρομή μόνη μου, να οδηγώ μόνη μου. Όταν είμαι συνοδηγός, νιώθω ότι ζαλίζομαι στο αυτοκίνητο. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει όντως πως όταν είμαι συνοδηγός ζαλίζομαι, ή αν εγώ νομίζω πως ζαλίζομαι όταν είμαι συνοδηγός, γιατί προτιμώ να είμαι μόνη μου. Εγώ και η πόνη μου. Δεν έχει να κάνει με τους πόνους αυτό το πράγμα. Έχει να κάνει με το να ησυχάζεις το μυαλό σου. Μεγαλώνοντας, συνειδητοποιούμε οι άνθρωποι ότι όσο πιο πολύ δουλεύει το μυαλό μας και όσο πιο πολύ δουλεύει για να παίρνει αποφάσεις, να κάνει decision making, αυτό που έχουμε συζητήσει και πρόσφατα σε ένα άλλο vlog, τόσο πιο πολύ κουραζόμαστε. Και έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι που είναι εξωστρεφείς, είτε από τη φύση τους είναι έτσι εξωστρεφείς και τους αρέσει η επαφή με τον πολύ κόσμο, γιατί γενικά δεν το έχουν να αναλύουν, ή δεν αντιλαμβάνονται πως αυτό τους κουράζει. Δεν ξέρω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ok να είσαι εσωστρεφής, είναι εντάξει να σ' αρέσει να περνάς χρόνο μόνος σου μοναχικά. Δεν σημαίνει πως είσαι ακοινώνητος και κακός άνθρωπος αν προτιμάς μια ήσυχη και μοναχική ζωή. Οι μοναχικοί άνθρωποι και οι εσωστρεφείς άνθρωποι μπορεί να δουλεύουν πολύ και να δουλεύουν και με το μυαλό τους, αλλά να έχουν συγκεντρωμένη την προσοχή τους και την ενέργεια τους στο αντικείμενο με το οποίο καταπιάνονται κάθε φορά. Και να μην, δεν σημαίνει ότι είσαι τεμπέλης όταν δεν θες να έχεις βαβούρα στο μυαλό σου. Θυμάστε, σας είχα κάνει κάποτε ένα vlog που σας έλεγα πώς τα προλαβαίνω όλα. Ένας βασικός παράγων που με βοηθάει να προλαβαίνω όλα όσα προλαβαίνω είναι ότι κυρίως ζω μοναχικά. Και ακόμη και όταν ήμουν παντρεμένη, κυρίως ζούσα μοναχικά. Είχα συγκεκριμένες ώρες που ήμουνα με το τέρι μου. Τις υπόλοιπες ώρες όμως ήμουν μόνη μου στο γραφείο μου, στο δωμάτιό μου, στο γραφείο, το δωμάτιο που χρησιμοποιούσα ως γραφείο. Και ασχολιόμουν με τα βίντεο, ασχολιόμουν με τα mail, ασχολιόμουν με τη δουλειά μου. Και γενικά θεωρώ ότι δικαιούται ένας άνθρωπος να αξιολογεί το χρόνο του με τον τρόπο που θεωρεί εκείνος ότι είναι πιο favorable, ότι είναι πιο χρήσιμος. Και είναι καλή ιδέα κάποιος ο οποίος νιώθει ότι είναι εσωστρεφής να μην πιέζει τον εαυτό του στην εξωστρέφη. Τώρα, επειδή ήταν και γιορτές, στις γιορτές δυστυχώς ακόμη και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ορκισμένοι εσωστρεφείς αναγκάζονται να έχουν επαφές με συγγενείς, με φίλους που θα βρεθούν σε τραπέζια και τέτοια, γιατί και από την άλλη, αν αποφύγεις εντελώς τις κοινωνικές επαφές, μετά σε πιάνει μία μοναξιά, άσε, το συζητάμε. Το είχα πάθει εγώ όταν έλειπα 6 μήνες. Τον πρώτο καιρό ήμουνα πολύ ωραία, θεωρητικά, αλλά προς το τέλος με είχε βαρέσει και λίγο μοναξιά. Δηλαδή, ακόμη και οι εσωστρεφείς άνθρωποι χρειάζονται κοινωνικοποίηση, ποιοτική κοινωνικοποίηση θα έλεγα, σε μικρές δόσεις, αλλά τη χρειαζόμαστε πάλι. Δηλαδή, δεν μπορείς να μην επικοινωνείς με κανένα άλλον άνθρωπο, μόνο με τον εαυτό σου. Τουλάχιστον, ξέρω εγώ, μισή ώρα τη μέρα, σύνολο, να έχεις κάποιες επικοινωνίες με άλλους ανθρώπους. Εμένα, μου φαίνεται πιο εύκολη επικοινωνία μέσω γραπτών μηνυμάτων παρά μέσω τηλεφώνου ή βιντεοκλήσεις. Το βρίσκω πιο ευχάριστο, γιατί διαβάζω πιο γρήγορα τα γραπτά μηνύματα από ότι θα ακούσω ένα ηχητικό ή θα μιλήσω στο τηλέφωνο ή θα μιλήσω στη βιντεοκλήση. Πολλές φορές να χτυπάει το τηλέφωνο νιώθω μια ενόχληση, μια δυσφορία, όποιος και αν είναι που παίρνει τηλέφωνο, όχι επειδή παίρνει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Προτιμώ να διαβάσω ένα γραπτό μήνυμα και να ανταποκριθώ σε αυτό, γιατί θα μου πάρει πολύ λιγότερο χρόνο και ενέργεια από το να απαντήσω ένα τηλεφώνημα ή μια βιντεοκλήση ή να ακούσω κάποιο ηχητικό που μου στέλνει κάποιος, που αν του πήρε 2 λεπτά να γυρίσω το ηχητικό θα ξοδέψω 2 λεπτά από το χρόνο μου για να ακούσω το ηχητικό, ενώ κάποιος άλλος που μπορεί να του πάρει 2 λεπτά να γράψει 10 προτάσεις, εγώ μέσα σε 20 δευτερόλεπτα θα διαβάσω τις 10 προτάσεις και θα μπορέσω να απαντήσω κιόλας και μου πάρει τόσο πολύ χρόνο. Τέλος πάντων, αυτό το βίντεο το κάνω έτσι, όχι για να πω κάτι συγκεκριμένο, ότι έχω ανακαλύψει την ταχυνότητα που λένε στην Κυπριακή διάλεκτο. Υπάρχει μια έκφραση που λέει ανακάλυψε την ταχυνότητα. Τάχω, όταν κάποιος έχει ανακαλύψει κάτι που είναι κοινή γνώση στους άλλους, του λένε τι μας λες τώρα, όλοι το ξέρουμε. Απλώς ήθελα έτσι να μοιραστώ λίγο τις σκέψεις μου για το ότι αν ανακαλύπτουμε στον εαυτό μας ότι είμαστε εσωστρεφείς, έστω και αν για πολλά χρόνια θεωρούσαμε τον εαυτό μας εξωστρεφή και επιδιώκαμε πάση θυσία την κοινωνικοποίηση, ότι είναι εντάξει να είσαι εσωστρεφής, δεν είναι κάτι που σημαίνει ότι είσαι απάνθρωπος ή δεν αγαπάς τους ανθρώπους ή ότι είσαι ακοινώνητος,
μπορείς να είσαι εσωστρεφής και μπορείς να επιλέγεις συνειδητά να κοινωνικοποιήσεις με τους ανθρώπους που αντέχεις να κοινωνικοποιήσεις ή με τον αριθμό των ανθρώπων που αντέχεις να κοινωνικοποιήσεις. Και τώρα πάμε και στο άλλο το ζήτημα που το έχω υποσχεθεί και θα το κάνω αυτό το vlog, για την ατεκνία, για τη συνειδητή ατεκνία. Με έχουν στείλει διάφορες φίλες και μου είπαν μίλησε λίγο, κάνε ένα vlog ειδικά για τη συνειδητή ατεκνία ως επιλογή, δηλαδή να επιλέξει μια γυναίκα, να επιλέξει ένας άνδρας και να πει εγώ δεν θέλω να κάνω παιδιά και δεν θα κάνω παιδιά και δεν θα επιδιώξω να κάνω παιδιά και να νιώθει και ο ίδιος καλά με την απόφασή του αλλά και γύρω του, γύρω της να μην του επιτεθούν, να μην της επιτεθούν ότι χαλάει την πιάτσα που δεν θα κάνει παιδιά. Εγώ είμαι πολύ υπέρ της συνειδητής ατεκνίας, το θεωρώ ότι είναι μια πολύ έγκυρη επιλογή. Καταλαβαίνω τους ανθρώπους που παίρνουν αυτή την επιλογή και είμαι μαζί τους, τους εκτιμώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τους εκτιμώ πολύ περισσότερο από τους, τους ανθρώπους που γίνονται ασυνείδητα γονείς και παραμελούν τα παιδιά τους, τους εκτιμώ πολύ περισσότερο. Ίσως αν ξαναγεννιόμουν έχοντας τις εμπειρίες και τις γνώσεις που έχω τώρα, ίσως να επέλεγα και εγώ τη συνειδητή ατεκνία. Δεν ξέρω, θα συζητήσω γι' αυτό στο ανάλογο vlog που θα κάνω για τη συνειδητή ατεκνία, γιατί στη δική μου την περίπτωση έπαιξαν πάρα πολύ ρόλο οι ορμές. Παίξαν πολύ ρόλο οι ορμές και τα βιολογικά ρολόγια και οι ορμόνες που χτυπούσαν τούμπανο από πολύ νεαρή ηλικία. Δηλαδή για μένα ήταν κάπως μονόδρομος το να γίνω μάνα, το ένιωθα, μου έβγαινε. Ήταν έτσι πολύ σαρκικό θα έλεγα, δηλαδή ζώδες. Ζώδες. Δηλαδή είχα μια έντονη επιθυμία να γίνω μητέρα από πάρα πολύ νωρίς. Οπότε ίσως αν ξαναγεννιόμουν με το ίδιο DNA και με τις ίδιες ορμές και τις ίδιες ορμόνες και το ίδιο κοκτέιλ προσωπικότητας, προφανώς θα ξαναγινόμουν μάνα και ίσως και πολύ νωρίς, δεν ξέρω. Λοιπόν, είναι εντάξει να είσαι εσωστρεφής, δεν είσαι κακός άνθρωπος όταν είσαι εσωστρεφής. Όταν κάποιος αποφεύγει την βαβούρα και τους τόπους με πολλούς ανθρώπους και τις πολλές και άσκοπες κουβέντες, δεν σημαίνει ότι δεν μας εκτιμάει ή δεν μας αγαπάει μας, άμα του λέμε να βγούμε μαζί έξω και λέει όχι, δεν θα ήθελα να πάω στο night club, δεν θα ήθελα να πάω στην disco, δεν θα ήθελα να πάω κάπου που να έχει πάρα πολύ κόσμο. Και επίσης η εξωστρέφεια και η εσωστρέφεια ίσως είναι φάσεις που περνάει ο άνθρωπος και ηλικιακές. Εγώ θυμάμαι και τα 32 ήμουν εξαιρετικά εξωστρεφής και επιδίωκα πάρα πολύ τις εξόδους ειδικά. Μετά τα 32-33 επόκατσε η πειρά μου που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο. Δηλαδή μου έφυγε αυτή η έντονη επιθυμία για έξω και τώρα είμαι μια χαρά να μην βγαίνω έξω. Για μένα τώρα είναι τρομακτικό το να βγω έξω με την έννοια ότι σκέφτομαι αν πρέπει να πάω κάπου προ-πανδημίας που υπήρχαν τα πρέπει. Έλεγα ποιος σηκώνεται τώρα και ποιος βάφεται και ποιος δίνεται και ποιος φοράει τα ψηλά τα παπούτσια για να πάει να δει αυτή την παράσταση, για να πάει να παρακολουθήσει αυτό το δρόμενο στο οποίο έχω προσκληθεί. Και μου φαινόταν έτσι πολύ κουβαρή. Και πήγαινα και στα θέατρα που με καλούσαν οι φίλοι μου, οι θεατράνθρωποι και όλα και τα ευχαριστιόμουν, αλλά για μένα ήταν ένα βάρος μέχρι να πάω. Εμένα μου βόλεψε τώρα η πανδημία που δεν. Φυσικά να ανοίξουν και τα θέατρα, να ανοίξουν και οι χώροι εστίασης παντού, να περάσει η πανδημία, να απελευθερωθούμε και ψυχικά και σωματικά και να απελευθερωθεί και η οικονομία, γιατί όπως και να έχει. Ίσως είναι και φάσεις ζωής αυτές. Φάσεις είμαστε εξωστρεφείς, φάσεις είμαστε εσωστρεφείς. Είναι σημαντικό να παρατηρούμε τον εαυτό μας, να αναγνωρίζουμε τι είναι για μας ευχάριστο και τι όχι, τι αντέχουμε και τι δεν αντέχουμε και να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να είναι. Αν αυτό που είναι ο εαυτός μας, αν αυτό που είμαστε είναι η εσωστρέφεια, να το παραδεχθούμε ότι είμαστε εσωστρεφείς και να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να είμαστε εσωστρεφείς και δεν χάλασε ο κόσμος. Δεν χύθηκε το γάλα, μια χαρά είναι. Και οι εσωστρεφείς θα ζήσουν και οι εξωστρεφείς επίσης θα ζήσουν και επίσης δεν θεωρώ καλή ιδέα να θεωρούμε ότι είναι προσόν η εξωστρέφεια και μειονέκτημα η εσωστρέφεια ή το αντίθετο. Ότι είναι προσόν η εσωστρέφεια και μειονέκτημα η εξωστρέφεια. Ο καθένας είναι αυτός που είναι. Και δικαιούται να είναι και να επιλέγει να κάνει παρέα με ανθρώπους που και αυτοί ξέρουν πώς είναι, ξέρουν πώς λειτουργούν και σέβεται ο ένας τους ρυθμούς του άλλου. Αυτά για σήμερα. Παρακολουθήστε στις 8 το βίντεο με τη δόκτωρα Κατερίνα Καουρή. Και επιστρέψαμε από σήμερα στις κανονικότητές μας. Ναι, ναι. Μάλιστα, αυτά. Φιλιά σε όλους. Πάρκαρα τώρα, κατεβάσω τα ψώνια. Όλοι.